Καλημέρα, επιτέλους. Ξύπνησα 9 η ώρα σήμερα. Ο Μπάμπης είχε ήδη φύγει για δουλειά. Ούτε που τον κατάλαβα πότε έβγαλε το μάιλο βόλτα, πότε ντύθηκε, πότε έφυγε από το σπίτι, πότε μου είπε Μαρία να πάω δουλειά. Δεν κατάλαβα τίποτα. Είμαι πραγματικά κομμάτια αυτές τις μέρες, νομίζω φαίνεται στο πρόσωπό μου. Οπότε σήμερα είπα να σας κάνω ένα day in my life. Productive edition. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε κλασικά, οπότε είπα να σας πάρω μαζί μου. Αγοράκι μου, καλημέρα. Γλύκα μου, εσύ γλύκα μου. Λοιπόν, πήγα κομμωτήριο χθες και έφτιαξα επιτέλους το μαλλί μου. Είχα 2 μήνες να πάω και επιτέλους φτιάξαμε τη ρίζα. Και κάθε φορά που πάω κομμωτήριο και ξέρεις, μου σιώνουν τις αφέλειες, γενικά γιατί έκανε και κερατίνη αυτή τη φορά. Οι αφέλειες μου καταλήγουν κάπως έτσι, τύπου Willy Wonka αφέλειες. Δεν με πολύ τρελαίνει, ξέρεις, αυτό το στυλ τέλος πάντων. Οπότε θα τις βρέξω για να μπορέσουν να καθίσουν λίγο. Γιατί όταν στεγνώνουν μόνες τους, στεγνώνουν super duper τέλεια. Let's do this. Όχι πάρα πολύ, εντάξει, όχι κάτι πολύ wow, έτσι λίγο να βρέχουμε τις αφελιούλες μας τέλος πάντων. Τεντά, και τώρα θα στεγνώσουν και θα είναι ακριβώς όπως τις θέλω. Πραγματικά αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερή που οι αφελίες μου κάθονται τέλεια μόλις στεγνώσουν φυσικά μόνες τους και δεν χρειάζονται πιστολάκι, ισιωτικές κτλ. Γιατί πάρα πολλές κοπέλες που γνωρίζω και κάνουν αφελίες σταματήσαν να έχουν αφελίες για αυτό το λόγο, γιατί έπρεπε κάθε φορά που λιζόντουσαν να τις φτιάχνουν. Μια μπάρα έχει σήμερα το μενού για πρωινό. Τέλειο. Λοιπόν, πολλοί μου είπατε ότι θέλετε να κάνουμε vlog. Οπότε γυρίζουμε vlog επιτέλους. Και εμένα μου έχει λείψει πάρα πολύ να κάτσω να μιλάω στην κάμερα. Αν δείχνω την ημέρα μου, να λέω την ημέρα μου, να λέω ότι μου κατεβαίνουν στο κεφάλι, πιστέψτε με. Μου λέτε για τα intro που δεν υπάρχουν τα τελευταία βίντεο. Κάποια βίντεο δεν θα έχουν intro. Κάποια βίντεο θα έχουν intro. Κάποια βίντεο θα μιλάω έτσι λίγο παραπάνω. Κάποια βίντεο θα μιλάω λίγο λιγότερο και θα μείνω εκεί στο θέμα. Ή αναλόγω στο βίντεο. Εσύ τη ζαχαρώνει την παρίτσα μου, ε. Το πρόγραμμα σήμερα έχει 11 η ώρα. Πρέπει να βρίσκομαι παλίνη γιατί έχουμε ένα γύρισμα στο MAD. Το MAD TV, το γνωστό. Κάτι συνέντευξη θα είναι η Πέρσα, θα είναι ο Μιχαήλ Άγγελος κριτικός. Για τα MAD VMAs, TikTokers κτλ. Το ότι θεωρούμε TikToker πλέον με ξεπερνάει. Πρέπει να πάρει αυτό το μπαλάκι που κάνει φασαρία τώρα στο βίντεο. Οπότε ναι, έχουμε αυτή τη συνέντευξη στις 12 η ώρα. Είναι περίπου 1,5 ώρα μακριά από το σπίτι μου, οπότε θα πρέπει να ξεκινήσουμε 10:30. Η ώρα είναι ήδη 9:10, εγώ καταλαβαίνετε που να ετοιμαστώ, να παυτώ, να φτιάξω outfit, να στεγνώσει το μαλλί μόνο του. Μετά ελπίζω να δηλώσουμε ψιλογρήγορα για να προλάβω να περάσω από το στούντι, να πακετάρω κάποιες παραγγελίες. Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω αν θα το προλάβω αυτό σήμερα. Μετά έχουμε προπόνηση, έχουμε γενικώς διάφορα πράγματα και πρέπει μέσα σε όλα αυτά να πάω να δω επιτέλους και λίγο τους δικούς μου που έχω να τους δω 2 εβδομάδες, μου φαίνεται. Έχουν περάσει 2 εβδομάδες όντως. Και αυτό είναι κάτι που με στεναχωρεί γενικότερα έτσι μετά τη μετακόμισή μας στο νέο σπίτι, γιατί είναι πολύ αρκετά μακριά τέλος πάντων το πατρικό μου για να πηγαίνω κάθε εβδομάδα ή τύπου 2 φορές την εβδομάδα να του επισκέπτομαι δυστυχώς. Δηλαδή, φανταστείτε με κίνηση. Είναι γύρω στη 1 ώρα να πας και άλλη 1 ώρα να έρθεις. Οπότε πρέπει να έχω ελεύθερο σίγουρα 2 ώρες μέσα την ημέρα αυτή για να μπορέσω να πάω και να έρθω. Συν άλλες 2 ώρες που θα κάτσω εκεί. Πράγμα πάρα πολύ δύσκολο για καθημερινά. Κατάλαβες να προσπαθείς να βρεις αυτό το χρόνο. Αλλά πρέπει να το βρεις αυτό το χρόνο. Γιατί εμένα τώρα μου λείπουν οι γονείς μου, να σου πω την αλήθεια. Εν τω μεταξύ, έκανα το Μάιλο μπάνιο χθες. Γιατί παιδιά πραγματικά βρώμαγε απίστευτα. Απίστευτα. Και δείτε εδώ πόση τρίχα του έμεινε στο σιφόνι. Την άφησα να στεγνώσει για να μπορώ να την καθαρίσω. Δες εδώ τρίχα, Παναγία μου. Λοιπόν, πάνω από αυτό μία στα γρήγορα, γιατί πρέπει να τσεκάρω και τι outfit θα φορέσω, γιατί ο καιρός δεν μας τα λέει καθόλου καλά. Εγώ ήθελα να βάλω κοντομάνικα, να βγάλω μπρατσάκια έξω. Η απλόστρα μου θα πέσει από τον αέρα. Αλλά δεν το κόβω, παιδιά, για κοντομάνικο δυστυχώς. Λοιπόν, αυτά θα φορέσουμε, έτσι να είμαστε λίγο έντονο χρώμα. Γιατί έχω δει ότι το πλατό εκεί πέρα είναι μπλε και γενικώ έντονα χρώματα, οπότε μην βάλω εγώ κάτι neutral και το background είναι πιο έντονο από μένα. Κρίμα είναι. Και θα βάλω και τα καινούργια μου παπούτσια, τα λευκά. Παιδιά, αυτά τα παπούτσια είναι η νέα μου αγάπη. Πιο μεγάλη, θα πω κιόλας, από τα Adidas, τα Stan Smith, για κάποιο λόγο. Είναι αυτά εδώ. Είναι τα Air Force Shadow όμως, όχι τα κανονικά, τα απλά τα Air Force. Τα οποία τα βγάζει η Nike μια φορά όποτε το θυμάται, σε διάφορα χρώματα. Εννοείται το νούμερό μου που είναι το κλασικό 37-38, γίνεται sold out κατευθείαν. Και δεν βρίσκω ποτέ χρώματα ωραία στο νούμερό μου. Οπότε αυτή τη φορά το πήρα σε λευκό, ταιριάζει με όλα. Βέβαια, παρά είναι λευκό, θα πω. Όταν ένα ζευγάρι παπούτσια είναι καινούρια
και είναι λευκά, είναι τόσο καθαρά που τα βλέπεις υπερβολικά λευκά και λες να σου πω κάτι. Κάνει πολύ μπαμ στο μάτι το παπούτσι. Μήπως να το βρωμίσουμε λίγο να μην κάνει τόσο μπαμ. Λοιπόν, μόλις έφτασα, παιδιά, πόση ώρα θα είμαι δρόμος, πόση ώρα δρόμος. Yay! Είμαστε στο MAD! Οπότε πάμε να κάνουμε τη συνέντευξη. Ευτυχώς έφτιαξα άλλον έναν διπλό καφέ. Καλά, ταιριάζει με το outfit. Καλά, δεν το έκανα καν επίτηδες, ε! Για να έχουμε έτσι ενέργεια για το γύρισμα. Και let's do this! Λοιπόν, τελείωσε! Πήγε πάρα πολύ καλά, το απόλαυσα full. Α, να χτυπήσω τα μάξι μου. Δεν μπορούσα να σας τραβήξω πάρα πολλά πλάνα γιατί είχαμε το γύρισμα όπως καταλαβαίνετε και δεν είχα φέρει μαζί μου άνθρωπο να τραβάει τα πλάνα που τραβούσαμε. Πήγε πάρα πολύ καλά, το ευχαριστήθηκα τέρμα. Κάπου στην περιγραφή θα σας αφήσω ένα link να πάτε να δείτε αυτή τη συνέντευξη όποιος θέλει. Γιατί θα έχει ανέβει μέχρι την ώρα που θα δεις εσύ αυτό το βίντεο. Οπότε, άμα θέλει και άμα συνεφέρει, θα πας να το δεις. Τώρα, βάλουμε GPS να πάμε σπίτι μας σιγά-σιγά για να πάω να βγάλω το Μάιλο. Η ώρα έχει πάει 9.30 και. Πώς και έτσι, 1 ώρα και 30 λεπτά μας βγάζει το GPS και με διόδια. Οπότε είμαστε. Πένα. Βάμε και λίγο λιποζάρ. Και φύγαμε για σπίτι. Τέλειος μεσημεριανό, έφτιαξα κάτι πάρα πολύ light, ίσα ίσα για να έχω λίγη ενέργεια πριν την προπόνηση, γιατί σε μία ώρα ακριβώς πρέπει να βρίσκομαι στην γυμναστική μου. Πρέπει να αρχίσω να με πείθω λίγο περισσότερο ότι μου αρέσει η γυμναστική. Ότι μεταξύ μπορούμε να μιλήσουμε για το πόσο πολύ λατρεύω όμως το σολομό. Μπορώ να τρώω σολομό κάθε μέρα. Τώρα θα κάνω μια εύλογη προσπάθεια να ξεβαφτώ. Φίλε, δεν μπορώ άλλο. Ειλικρινά, πλέον δεν μπορώ να είμαι βαμμένη όλη μέρα. Πλέον, max ένα πεντάωρο την εβδομάδα. Πρόσεξέ με την εβδομάδα. Δηλαδή, τύπου μία μέρα δύο ώρες, μία άλλη μέρα τρεις ώρες και τέλος. Δεν αντέχω άλλο. Νιώθω ότι δεν ξέρω. Ζεσταίνομαι, με ενοχλεί. Δεν μπορώ να κουμπίσω το πρόσωπό μου και εκνευρίζομαι. Μου φέρνει εκνευρισμό. Διάφορα πράγματα τέτοια, τέλος πάντων. Δεν πιστεύω μάλλον να τρώω στην καρέκλα. Αποκλείεται. Εντάξει, πόσο πιο επιτέλους ολοκληρωμένο φαίνεται το πλάνο με την πόρτα που έχουμε βάλει. Επιτέλους φαίνεται σπίτι, ρε φίλε. Γιατί πραγματικά το μοναδικό πράγμα το οποίο έλειπε ήταν αυτή η πόρτα για πάρα πολύ καιρό. Επειδή δεν μπορούσαμε να συνηθούμε με τους μάστερς ποτέ να έρθουν, γιατί έπρεπε να είμαστε εδώ μέσα στο σπίτι και να τους ελέγχουμε. Ποτέ να είμαστε και εμείς σπίτι ολόκληρο πρωινό. Τέλος πάντων, τα καταφέραμε, τη βάλαμε. Είναι αυτή η πέρα που βλέπετε. Σε περίπτωση που δεν την έχετε δει σε προηγούμενο βίντεο, ξεβάφτηκα τώρα εγώ, ας πούμε. Όχι τίποτα άλλο. Στην προπόνηση θα υδρώσω σίγουρα. Μην πέφτει μάσκαρα πάνω. Στο Μάρτι, αμαρτία είναι. Εγώ σαν το ρακούν μετά από την προπόνηση έξω. Έλα και είμαι σχεδόν έτοιμη. Θέλω να σας δείξω αυτό εδώ πέρα τώρα που έχω βάλει στο ψυγείο. Στο έχω δει και στο Instagram. Το αγόρασα από το Amazon. Έκανε να έρθει περίπου μια με δύο εβδομάδες, τέλος πάντων, ψιλοάργησε. Είναι αυτό εδώ στην ουσία. Είναι δύο κομμάτια το συγκεκριμένο. Είναι plexiglass. Σου έχουν μέσα και μαρκαδωράκια για να γράψεις ό,τι θέλεις. Και αυτό εδώ πέρα το πανάκι που είναι για να σβήσεις. Ας πούμε εδώ πέρα έχω βάλει εγώ ολόκληρο τον μήνα και έχω βάλει τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να θυμάμαι οπωσδήποτε για να μην κανονίσω κάτι άλλο. Γιατί το πόσο μεγάλο πρόβλημα. Έχω με αυτή την υπόθεση, δεν καταλαβαίνετε. Έχω να πάω σε ένα γάμο, φανταστείτε, 28 Μαΐου. Και εγώ, η πανέξυπνη, έκλεισα την ίδια μέρα να πάω σε ένα escape room. Και μου το θύμισε η φίλη μου ότι ρε φίλε, δεν έχεις να πας σε ένα γάμο. Και λέω, oh shit. Οπότε γι' αυτό το αγόρασα. Έτσι λοιπόν, γράφεις με τα πιο σημαντικά πράγματα του μήνα ή τη εβδομάδα που έχεις να κάνεις. Π.χ. εδώ θα μαζευτούμε για να δούμε Eurovision. Εδώ έχω γύρισμα, εδώ έχουμε escape room, εδώ έχουμε γάμο. Και εδώ πέρα στο plexiglass μπορείς να γράψεις ό,τι θέλεις. Και μόλις το κάνεις, π.χ. εδώ το μάτι που πήγα, το σβήνεις. Είτε βάζεις χ στις μέρες που έχουν περάσει ή γενικότερα ό,τι γουστάρεις. Καταλαβαίνεις πώς πάει. Είναι στο Amazon, άμα το γκουγκλάρετε σε φάση plexiglass, fridge, plexiglass, κάπως έτσι. Είναι ό,τι καλύτερο να το χρησιμοποιήσεις. Για εσένα που είσαι ανοργάνωτο, ανοργάνωτη και ξεχνάς ραντεβού που έχεις, ξεχνάς πράγματα που έχεις πει ότι θα κάνεις, ξεχνάς κάτι που έχεις κλείσει, κάτι που έχεις κανονίσει. Εμένα με έχει βλέπει πάρα πολύ. Θέλω να δείτε τι μου κάνει ο Μάιλο κάθε φορά που του λέω να πάμε βόλτα. Μάιλο, να πάμε βόλτα! Γιατί κρύβεσαι, δε! Έλα, βρε χαζούλη, βόλτα πάμε! Βρε, γιατί τρελαίνεσαι, βρε, καημένα μου. Μετά, μόλις αρχίζω να του το βάζω, το λουράκι του, αρχίζει και με γλύφει. Τώρα δείτε πώς θα κάνω. Για δώσ' μου και. Τώρα με δαγκώνεις και τώρα αρχίζεις να με γλύφεις. Ναι, σε ξέρω, τι είσαι εσύ. Τι είσαι εσύ, μωρέ, χαλβά, τι είσαι εσύ, μωρέ, μπαγλαμά. Να σου πω. Πάμε βόλτα. Κοίτα, πάμε.
Λοιπόν, έχω έρθει στο πατρικό μου και θα σας δείξω κάτι που όσοι θυμάστε, εντάξει, σοκ. Το βλέπετε αυτό. Εδώ έβαζα τα χάπια της ακμής μου κάποτε, πριν 4 χρόνια. Ε, μαμά, 4 χρόνια. Και τώρα η μαμά μου βάζει τα χάπια της ημέρας της. Δεν το πετάξαμε, χρησιμοποιήθηκε. Όχι, για να μην λέμε δηλαδή. Τι μου θύμισες τώρα. Εν τω μεταξύ, την πολύ χρήση όλα αυτά τα χρόνια είχε με μαύρες λεπτομέρειες τα γράμματα της ημέρας. Να, εδώ έχει μείνει λίγο. Και όλα τα υπόλοιπα έχουν ξυφτήσει. Τι χάπια είναι αυτά, μαμά? Τώρα το χάπι θέλεις για την πίεση, το χάπι. Όχι, είναι το χάπι για την επιδερμίδα. Α, Θε μου, πόσες αναμνήσεις μπορούν να έρθουν με ένα μόνο background. Πόσες. Παιδιά, σε αυτό εδώ πέρα το δωμάτιο ψιλοξεκινήσαν όλα. Εδώ έχουμε κάνει τα πιο πολλά, πιστεύω, βίντεο. Πάρα πολλά βίντεο, πάρα πολλά challenge, πάρα πολλά 24 ώρα challenge. Εδώ σε αυτό το δωμάτιο, εδώ background, εδώ. Τουλάπες οι οποίες είναι σχεδόν άδεια στα έλεγα πλέον. Πόσο μου λείπει το δωματιάκι μου, παιδιά μου, λείπει πάρα πολύ, δεν καταλαβαίνετε. Ακόμα και η μυρωδιά, ρε παιδί μου, που μυρίζει έτσι παιδική Μαριάννα, αυτό μου μυρίζει εμένα εδώ μέσα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, έχω αφήσει και κάτι παπούτσια, έχω αφήσει όπως να είναι, το έχω αφήσει, δεν σας δείχνω καν το πάτωμα σε τι κατάσταση βρίσκεται. Κοιτάξτε εδώ τον καθρέφτη μας. Εδώ το ραφάκι, εδώ πάνω είχα τους 100.000 subscribers στο YouTube. Πόσο μου άρεσε και ο ροζ τοίχος πίσω που ήτανε. Και το make your dreams happen. Κουμπάρα, εγώ πιστεύω ότι τα κατάφερα να κάνω πάρα πολλά από τα νερά πραγματικότητα, ειλικρινά. Χωρίς εσάς δεν θα γινόταν αυτό το πράγμα, ξεκάθαρα. Οπότε οφείλω ένα τεράστιο, τεράστιο, τεράστιο ευχαριστώ και ένα φιλί. Μουα! Για να σου πω πόσο πολύ χαίρομαι που είσαι εδώ, που βλέπεις τα βίντεο, που γράφεις ένα σχόλιο, που πατάς ένα like, που έχεις πατήσει ένα subscribe, το οτιδήποτε τέλος πάντων έχεις κάνει. Για μένα σημαίνει τα πάντα. Προσπαθώ να δω πού θα σε στερεώσω για να συνεχίσουμε το σημερινό vlog. Αλλά δεν έχει και πάρα πολύ επιτυχία όλο αυτό εδώ. Ξέρεις, όταν επειδή μου τα ζούμε όλα αυτά, όλα αυτά τα χρόνια, τα ξέγνιαστα, γιατί αντικειμενικά ήταν πολύ πιο ξέγνιαστα εκείνα τα χρόνια από ότι τώρα, που όπως και να έχεις το δικό σου σπίτι, τα δικά σου ρεύματα, τους δικούς σου λογαριασμούς να πληρώσεις, πρέπει εσύ να φτιάχνεις τα πάντα στο σπίτι, δεν στα έχει έτοιμα η μαμά σου, γιατί εμένα πάντα μου τα έχει έτοιμα η μαμά μου. Έβαζε τα πλυντήρια. Ως διαμαγείας είχα πάντα έτοιμα και καθαρά ρούχα, οπότε δεν με πολύ ένοιαζε αυτό το πράγμα. Γενικά η μοναδική μου έννοια τότε ήταν να πάω σχολή, να διαβάσω για το σχολείο μου, να γυρίσω βιντεάκια στο YouTube, να κοιμηθώ. Και τέλος. Και έχουν αλλάξει πάρα πολύ αυτά τα πράγματα από τότε, αλλά πραγματικά θα είμαι για πάντα ευγνώμων για αυτό εδώ το δωμάτιο, όσο μικρό και αν είναι, γιατί πραγματικά είναι αυτό ακριβώς που βλέπετε, δεν είναι άλλο. Και σε ένα δωμάτιο μόνταρα, σε ένα δωμάτιο γύριζα βίντεο, σε ένα δωμάτιο κοιμόμουν, σε ένα δωμάτιο περνούσα όλη μου την ημέρα. Φαντάσου το κρεβάτι μου, δεν είναι καν κανονικό κρεβάτι, ήταν, πες το, ντιβάνι. Και είναι αυτό εδώ πέρα που είναι ακόμα εδώ. Το ντιβανάκι μου, το οποίο έτριζε όλο το βράδυ, αλλά δεν με πειράζει. Δηλαδή, κάποια στιγμή που θα ξανάρθω για να κοιμηθώ εδώ, στο κρεβάτι που τρίζει και αστρίζει όλο το βράδυ, εμένα θα είναι το. Η ασφάλειά μου. Θα είναι το μέρος όπου ζούσα τόσα πολλά χρόνια και πέρασα όλη μου την παιδική ζωή εδώ. Πολύ emotional έγινε αυτό ξαφνικά. Αυτό εδώ είναι το ντιβανάκι μου. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά από τότε. Κοίτα, έχω ακόμα και τα βιβλία της σχολής εκεί πέρα. Θυμάμαι ακόμα και την περίοδο που είχα πάρα πολλά μυρμήγκια. Θυμάστε μια εποχή που είχε γεμίσει με μυρμήγκια το δωμάτιό μου χωρίς να ξέρω τι συνέβαινε. Ξαφνικά νιώθω ότι έχω μεγαλώσει πολύ απότομα. Τέλος πάντων, εγώ θα σταματήσω τώρα την κλάψα, γιατί θα μου πιάσουν και εμένα τα κλάματα τώρα και θα συγκινηθώ, γιατί είχα πάρα πολύ καιρό να ανέβω στο δωμάτιό μου. Είχα να έρθω εδώ πάνω κοντά 6 μήνες, φαντάσου. Θα σταματήσω τώρα την κλάψα, ειλικρινά θα τη σταματήσω, στην υπόσχομαι. Με ένα πράγμα θα σας πω, μια συμβουλή. Ζήστε αυτά τα χρόνια σας που είστε ακόμα με τους γονείς σας ή που είστε ακόμα πιο νέοι, που είστε έφηβοι, που είστε λίγο πιο ξέγνεστοι, δεν έχετε τόσες πολλές υποχρεώσεις. Γιατί και εμένα όταν μου το λέγανε όλο αυτό, έλεγα πω μωρέ, άσε μας μωρέ. Ακόμα και τώρα που το λέω, ξέρω ότι εσύ που βλέπεις δεν θα τα ακούσεις αυτό 100% και θα πεις αυτό ακριβώς. Άσε μας μωρέ Μαριάννα, και εσύ σε πιάσαν οι βλακίες σου και οι συναισθηματισμοί σου. Φύγε ρε, όξω από το βίντεο. Αλλά όχι, θα με θυμηθείτε κάποια στιγμή, θα θυμηθείτε αυτό ακριβώς το βίντεο, αυτό ακριβώς το κομμάτι και θα πείτε ρε φίλε, είχε δίκιο. Οπότε εκτίμησε το τώρα που το έχεις, αγάπησε το τώρα που το έχεις, γιατί αργότερα σε κάποια χρόνια θα σου λείψει πάρα πολύ, γιατί είναι το σημείο από που ξεκίνησες, όπου μπορεί να μας καθορίζει το που ξεκινήσαμε, αλλά μέσα μας είναι αυτό το οποίο μας έπλασε και μας δημιούργησε. Και εμένα σε αυτό το πέρα δωμάτιο είναι όλες μου οι παιδικές αναμνήσεις. Αυτά! Παίρνω τώρα μαζί μου και σπίτι με αυτά τα πέρα τα γυαλάκια, τα οποία τα είχα ξεχάσει εδώ και 2 χρόνια.
τα οποία είναι για το blue light. Κοίταξε τα τι ωραία. Μια χαρά για να σε βοηθάει στον υπολογιστή τώρα που κάνω τα μοντάζ. Και είμαι πένα, θα αφήσω το δωματιάκι μου για να το ξαναδώσω κανένα εξάμηνο που θα έρθω. Bye bye. Πίσω στο σπίτι. Ο Μπάμπης έχει φτάσει λίγο νωρίτερα από μένα, οπότε ξεκίνησε να μαγειρεύει. Πάμε να δούμε τι φτιάχνει. Έχει βάλει ψιστιέρα ο τρελός. Αγάπη μου, τι κάνεις εδώ? Θα σε ψήσω. Μπέργκερ θα κάνουμε, κοτόπουλο. Θα σου κάνω, θα κάνουμε μπεργκεράκια. Ναι. Θα φάμε και αύριο. Ένα λουκανικάκι χοιρινό μοσχάρι για μεζέ. Oh my god, ναι. Και θα κάνουμε και ένα σαγανάκι. Έλα και οι πατατούλες. Καλά, σήμερα εντάξει το συζητώ, το έχουμε ρίξει έξω. Θα σβήσω και τη σημερινή ημέρα, αγάπη μου. Τελείωσε η ημέρα μας για σήμερα, εντάξει. Τη σβήθηκε. Καλέ, πώς έχουμε καταφέρει και έχουμε τόσο θερμό φως αυτή τη στιγμή τώρα? Λοιπόν, παιδιά, ο Μπάμπης κλασικά έκανε πάρα πολύ φαγητό σε σχέση με αυτά που θα φάμε οι δύο άνθρωποι. Οπότε είστε προσκεκλημένοι, είστε καλεσμένοι. Μα ηλέξα από το μπάνιο! Να φάτε μαζί μας! Ελάτε, θα σας κάνω το τραπέζι. Αλλά πείτε τα πιάτα πριν φύγετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί εγώ βαριέμαι. Λοιπόν, θα φάω λίγο λουκανικάκι, εντάξει. Λίγο. Και ακόμα λες. Πω, είναι πολύ ζουμερό, ε. Και πάρα πολύ. Τα διαμάντια στο κουρμί τη είναι όλα τα λεφτά. Καμία σώσα πάνω από το σάλμα. Τι έχει, τι έχει. Όχι, που σάλμα. Μου πήρε το μαγαζί. Τι πάρε. Ναι, εγώ να σου θυμίσω πριν 3 ώρες έκανα προπόνηση. Πριν 3 ώρες εγώ έχανα λίπος. Όχι, δεν τρώω τώρα, δεν τρώω τίποτα. Αυτό. Σιγά το πράγμα τώρα. Αγάπη μου, τι κάνεις εκεί? Βάζω σώσα. Όχι μπροστά στο βίντεο. Έλα και τον μπέργκερ. Να το, τεριρίρυρο. Θα σκάσουμε, αγάπη μου, γιατί κάναμε τόσο πολλά πάλι. Πώς θα τα φάμε όλα αυτά? Τι έκανε έτσι? Μηχανάκι. Μου στείνει η κοιλιά σου. Αυτά λοιπόν από μένα για εσένα σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά να μην ξεχάσεις να κάνεις το πάρα σε σένα και μόνο σένα. Και εμείς θα ξαναπούμε πολύ 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 σύντομα. Φιλάκια!